Καθημερινά Λόγια του Θεού. Το έργο του Αγίου Πνεύματος επιτυγχάνεται και ολοκληρώνεται μέσω πολλών τύπων ανθρώπων και πολλών διαφορετικών συνθήκων. Αν και το έργο του ενσαρκωμένου Θεού μπορεί να αντιπροσωπεύει το έργο μιας ολόκληρης εποχής και μπορεί να αντιπροσωπεύει την είσοδο των ανθρώπων σε μια ολόκληρη εποχή, και πάλι πρέπει να γίνει έργο για τις λεπτομέρειες της εισόδου των ανθρώπων από ανθρώπους που χρησιμοποιούνται από το Άγιο Πνεύμα, όχι από τον ενσαρκωμένο Θεό. Έτσι, το έργο του Θεού ή η ίδια η διακονία του Θεού είναι το έργο της ενσάρκωσης του Θεού, το οποίο ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει ανταυτού. Το έργο του Αγίου Πνεύματος ολοκληρώνεται μέσω πολλών διαφορετικών τύπων ανθρώπων. Κανένα άτομο δεν μπορεί μόνο του να το εκπληρώσει πλήρως και κανένα άτομο δεν μπορεί μόνο του να το εκφράσει πλήρως. Επίσης, εκείνοι που άρχονται των εκκλησιών δεν μπορούν να αντιπροσωπεύσουν πλήρως το έργο του Αγίου Πνεύματος. Μπορούν μόνο να επιτελέσουν κάποιο ηγετικό έργο. Το έργο του Αγίου Πνεύματος μπορεί έτσι να χωριστεί σε τρία μέρη. Το ίδιο το έργο του Θεού, το έργο των ανθρώπων που χρησιμοποιούνται και το έργο που επιτελείται σε όλους εκείνους που βρίσκονται μέσα στο ρεύμα του Αγίου Πνεύματος. Το ίδιο το έργο του Θεού είναι να ηγηθεί ολόκληρης της εποχής. Το έργο εκείνων που χρησιμοποιούνται είναι με το να στέλνονται ή να λαμβάνουν αποστολές αφότου ο Θεός έχει κάνει το έργο Του, να οδηγήσουν όλους τους ακολούθους του Θεού, και αυτοί είναι εκείνοι που συνεργάζονται με το έργο του Θεού. Το έργο του Αγίου Πνεύματος που επιτελείται σε όσους βρίσκονται μέσα στο ρεύμα είναι να διατηρήσει ολόκληρο το έργο του, δηλαδή να διατηρήσει ολόκληρη τη διαχείριση και τη μαρτυρία του, οδηγώντας αμέσως στην τελείωση αυτούς που μπορούν να τελειωθούν. Μαζί, αυτά τα τρία μέρη είναι το πλήρες έργο του Αγίου Πνεύματος. Αλλά χωρίς το έργο του ίδιου του Θεού, το έργο διαχείρισης θα έμενε όλο στάσιμο. Το έργο του ίδιου του Θεού περιλαμβάνει το έργο ολόκληρης της ανθρωπότητας και αντιπροσωπεύει επίσης το έργο ολόκληρης της εποχής, πράγμα που σημαίνει ότι το έργο του Θεού αντιπροσωπεύει κάθε δυναμική και τάση του έργου του Αγίου Πνεύματος, ενώ το έργο των Αποστόλων έρχεται μετά από το έργο του ίδιου του Θεού και το ακολουθεί και δεν καθοδηγεί την εποχή ούτε αντιπροσωπεύει τις τάσεις του έργου του Αγίου Πνεύματος σε μια ολόκληρη εποχή. Κάνουν μόνο το έργο που οφείλει να κάνει ο άνθρωπος, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με το έργο διαχείρισης. Το έργο που κάνει ο ίδιος ο Θεός είναι ένα κομμάτι έργου που εκτελείται στο πλαίσιο του έργου διαχείρισης. Το έργο του ανθρώπου είναι μόνο το καθήκον που εκπληρώνουν οι άνθρωποι που χρησιμοποιούνται και δεν έχει καμία σχέση με το έργο διαχείρισης. Παρά το γεγονός ότι αποτελούν και τα δύο έργο του Αγίου Πνεύματος, λόγω των διαφορών μεταξύ των έργων στην ταυτότητα και στην εκπροσώπηση, υπάρχουν σαφείς και ουσιαστικές διαφορές μεταξύ του έργου του Θεού και του έργου του ανθρώπου. Επιπλέον, η έκταση του έργου του Αγίου Πνεύματος πάνω σε αντικείμενα
με διαφορετικές ταυτότητες ποικίλει. Αυτές είναι οι βασικές αρχές και το πεδίο του έργου του Αγίου Πνεύματος. Σχετίζεται με όλων των ανθρώπων και εκπροσωπεί το έργο όλης της εποχής. Αυτό σημαίνει πως το έργο του κάθε τάση εκπροσωπεί και δυναμική του έργου του Αγίου Πνεύματος. Το έργο των Αποστόλων έρχεται μετά του Θεού, τ' ακολουθεί, δεν καθοδηγεί την εποχή. Ούτε εκπροσωπεί καμία από τις τάσεις του έργου του Πνεύματος σ' όλη την εποχή. Κάνουν μόνο το έργο που οι άνθρωποι οφείλουν. Σχέση δεν έχει αυτό με του Θεού τη διαχείριση. Το έργο που κάνει ο Θεός, κομμάτι του έργου διαχείριση. Το έργο των ανθρώπων είναι καθήκον όσων χρησιμοποιούνται και όχι μέρος του έργου διαχείρισης του Θεού. Όχι μέρος του έργου διαχείρισης του Θεού. Παρότι και τα δύο του Αγίου Πνεύματος είναι το έργο εξαιτίας διαφορών ταυτότητας, στο ότι το καθένα εκπρόσωπει το έργο του ίδιου του Θεού και του ανθρώπου απέχουν παρασάγκας. Η έκταση του έργου του Αγίου Πνεύματος διαφέρει σ' αντικείμενα με ταυτότητες αλλιώτικες. Αυτές είναι το πεδίο και οι βασικές αρχές του έργου του Αγίου Πνεύματος. Το έργο που κάνει ο Θεός, κομμάτι του έργου διαχείριση. Του Θεού. Όχι μέρος του έργου διαχείρισης του Θεού.